τελευταία στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ μεταφέρει το 53χρονο άντρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο άτυχος άντρας υπέστη κάταγμα κρανίου και πολλαπλά κατάγματα καθώς έπεσε από ύψος 6 μέτρων. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άντρας υπέκυψε στα τραύματά του. Κάποιος πήγε να βάλει νερό στο βιντεό πάνω και έπεσε στην ταράτσα πάνω. Άκουσε κάποιος κάτι και ειδοποίησε. Ήταν το παιδί που για βάλουν νερό απάνω, το βιντεοφόρο. Ακούσαμε τα στενοφόρα και αυτά και την πυροσβεστική και βγήκαμε έξω και είδαμε. Λέει πολύ σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος αδυνατούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς σύνδρευσης. Νωρίς το πρωί προσπάθησε να βάλει νερό στο ντεπόζιτο του σπιτιού του. Άγνωστο πώς έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ταράτσα τρίτου ορόφου σε διπλανή ταράτσα πρώτου ορόφου. Βγήκε να βάλει νερό λες, στα ντεπόζιτα, είχε ο νερούλας. Ναι. Λύστρισε τώρα ο άνθρωπος. Πώς έγινε δεν ξέρω. Αλλά η κατάστασή του δεν είναι καλή. Το είπαν και οι γιατροί, το είπαν δεν είναι καλή. Τον είχαν όλο αυτό το κεφάλι του. Καλό παιδί, άτυπο. Του είχαν κόψει το νερό, πήγε φέρε το βιτίο να βάλει νερό και την πάτησε ο άνθρωπος. Αυτά είναι. Μας κόβουν και τα νερά, μας κόβουν και τα ρεύματα για να τακτοποιηθεί ο κάθε άνθρωπος να τι παθαίνει. Αυτό που ακούσατε, του είχαν κόψει το νερό. Ναι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί σε γειτονιά στην Νέα Λικαρνασσό με τους δημότες να είναι συγκλονισμένοι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική και η ΕΛΑΣ. Δεν ήξερα και ποιος ήταν η αλήθεια να λέγεται. Συγκλονιστήκατε. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που τον βλέπεις κάθε μέρα. Μόλις ανοίξω την πόρτα μου δεν βλέπω κανένα άλλο. Τι να πω, έχει ξαναπάθει ατύχημα και ήταν σχεδόν ψηλό ανάπηρος ο κακομοίρης.